Σημαντική είναι η στελέχωση του νοσοκομείου Ξάνθης από τους επικουρικούς γιατρούς, οι οποίοι ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία, και έτσι η εικόνα που παρουσιάζει ο φορέας είναι πάνω από ικανοποιητική σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Πράγματι, είχαμε κάποιες ελλείψεις γιατρών. Παρά όμως την κρίση και τις προσπάθειες που κάναμε και εμείς εδώ, και το μήνυμα που περάσαμε μέσω της υγειονομικής περιφέρειας και της τεκμηρίωσης που παρέσχαμε στην κεντρική διοίκηση και στον υπουργό, οι κυβερνητικοί φορείς και ο προηγούμενος υπουργός και ο τελευταίος υπουργός και όλη η πολιτική ηγεσία κατάλαβαν το πρόβλημα και ενισχύσαν το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή με πολύ μεγάλο αριθμό γιατρών, θα έλεγα, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια και συγκριτικά με τις γειτονικές μας πόλεις. Πράγμα που πολύ επιμένω, μπορείτε να το δείτε και να το συγκρίνετε και μόνοι σας, γιατί είναι στοιχεία που είναι στη διάβγεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν έρθει στο νοσοκομείο Ξάνθης από τις επικουρικοί ιατροί. Τονίζω ότι οι επικουριακοί ιατροί είναι οι ιατροί που προσλαμβάνονται με σύμβαση ενός έτους που μπορεί να παραταθεί μέχρι 3 χρόνια. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί που έχουν έρθει είναι ειδικευόμενοι, ειδικοί γιατροί, και είναι στον αριθμό 10. Ήδη 2 διαγωνισμοί, ο ένας στις 18 Μαΐου και ο ένας στις 19 Ιουνίου, ταχύτατα ολοκληρώθηκαν και ήδη έχουν αναλάβει εργασία 8 από τους 10. Αναμένουμε εντός της επόμενης εβδομάδας και τους άλλους 2. Ενδεικτικά θα σας πω ότι έχουν έρθει στο νοσοκομείο ένας παθολόγος, ένας καρδιολόγος, 2 οφθαλμίατροι, ένας νεφρολόγος, ένας ορθοπαιδικός, ένας ουρολόγος, ένας παιδίατρος και ένας ακτινολόγος. Επίσης έχουν έρθει άλλα 3 άτομα γενικοί ιατροί, και μάλιστα μέσα στη εβδομάδα ήρθε ο τρίτος, που ενισχύσανε τα κέντρα υγείας Σταυρούπολης και Αυδείρων και Εχίνου. 3 γενικοί γιατροί, σύν στους 10 που έχουμε, είμαστε 13. Εκκρεμεί εντός των ημερών η έκδοση ΦΕΚ και απόφασης διορισμού για άλλους 4 γιατρούς, οι οποίοι είναι μόνιμοι γιατροί από παλαιότερους διαγωνισμούς του Υπουργείου Υγείας του 2011 και 2012. Συγκεκριμένα θα είναι ένας γυναικολόγος, ένας αναισθησιολόγος, ένας νεφρολόγος και ένας ορθοπαιδικός. Περιμένουμε εντός των ημερών να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ και να έχουμε όλη αυτή τη στελέχωση που μιλάμε για το νοσοκομείο 14 γιατροί, συν 3 των κέντρων υγείας. Πράγμα που μας έδωσε και τη δυνατότητα, να το τονίσω και αυτό, να ενισχύσουμε και λίγο το παιδί Ξάνθης, το πρωινίκα, με ιατρικό προσωπικό, και που τώρα εργάζεται και δουλεύει και έχει καθημερινά 3 και 4 ιατρούς και βλέπει γύρω στα 120 με 150 άτομα καθημερινά. Όλα αυτά οι προσπάθειες μας συνεχίζονται. Είμαστε σε ένα οργανωμένο πλάνο ελέγχου και ολοκλήρωση του προγραμματισμού μας και πιστεύουμε μέσα στο καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το πλάνο των γιατρών που περιμένουμε, αλλά και η οργάνωση και η στελέχωση του παιδί με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Παράλληλα, σημαντικά ενισχύεται η νοσηλευτική υπηρεσία με την πρόσληψη 6 σχολικών φυλάκων, οι οποίοι πέρασαν στο Υπουργείο Υγείας. Αυτοί οι σχολικοί φύλακες που προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας με πρόσφατο νόμο, είχε βγει η απόφαση να μεταφερθούν για να ενισχύσουν τις νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων. Εμείς στην Ξάνθη θα έλεγα ότι είμαστε τυχεροί, διότι 6 φίλοι μας, συνάδελφοί μας, οι οποίοι σε άλλη περίπτωση θα βρισκόντουσαν στην ανεργία, προσλήφθηκαν στο Υπουργείο Υγείας και ήδη υπογράφτηκαν οι συμβάσεις πρόσληψής τους, 6 άτομα που θα αναλάβουν ρόλο στον τομέα υγείας του νοσοκομείου, στην νοσηλευτική υπηρεσία, και θα ενισχύσουν σημαντικά έναν τομέα που είναι ούτως ή άλλως σημαντικός και ευπαθής. Μια εξέλιξη που θα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα θετική τόσο για το νοσοκομείο όσο και για τους ίδιους. Σίγουρα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, είναι αξιόλογοι, με πτυχία, με σπουδές και με ήθος, και μάλιστα τους ευχήθηκα καλή συνεργασία. Είπαμε πολλά πράγματα με τη συνάντηση αυτή και τους είπα ότι παρόλο που μπαίνω σε ένα καινούριο χώρο, είναι όμως πολύ δυναμικός, πολύ σημαντικός και πάρα πολύ χρήσιμος για την κοινωνία. Μια ενδυνάμωση του φορέα υγείας, ο οποίος άλλωστε σε πανελλαδικό επίπεδο καταλαμβάνει σημαντική θέση, και μάλιστα σε μια εποχή που η προσέλευση ασθενών στις δομές του αυξάνεται λόγω της οικονομικής κρίσης και της αποδιάρθρωσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.